εκπομπή θα γίνει που μέσα μας θα μείνει. Μια εκπομπή ωραία με όμορφη παρέα. Ελπίδες θα μοιράσει, κανείς να μην τη χάσει. Όλοι να συνδεθείτε και θα απογειωθείτε. Είσαστε καλεσμένοι, φίλοι αγαπημένοι. Η εκπομπή θα αρχίσει, χαρά θα μας γεμίσει. Με λένε Καραγιάννη και το μικρό μου Γιάννη, κι αυτή είναι η εκπομπή μου Σάββατο με το Γιάννη. Τι μου κάνετε, Σάββατο με το Γιάννη, με το που καιρό, από το επίσημο κανάλι. Έχουμε ξεφύγει εδώ πέρα, δεν σταματάει το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με ποιον έχω την τιμή να μιλώ, παρακαλώ. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας, κύριε Καραγιάννη? Από την εταιρεία ζωγραφική την ιντερνετική οικεκόρες. Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη. Θέλετε κάποια συνεργασία με την εταιρεία μας? Ναι. Τι μπορούμε να δείτε. Μάλιστα. Κάνουμε μια εκπομπή κάθε Σάββατο στις 12 η ώρα. Μάλιστα. Και έχω γράψει ένα τραγούδι για το σήμα της εκπομπής. Μάλιστα. Είσαστε... Συγγνώμη, κύριε Καραγιάννη, είσαστε μουσικοσυνθέτες? Γιατί είπατε ότι έχετε γράψει το τραγούδι και εμείς ψάχνουμε συνεργάτες, μουσικοσυνθέτες. Δεν είμαι μουσικοσυνθέτες. Συγγνώμη. Μου το έγραψε ένα φίλο μου. Μάλιστα. Είσαστε πολύ τυχερός. Μήπως θέλει ο φίλος σας να συνεργαστεί με την εταιρεία μας? Όχι, εγώ δεν αντίθεση. Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη. Εγώ το μόνο που θέλω να κλείσουμε ένα εντεγού, να το ακούσετε το τραγούδι και να μου πείτε. Συγγνώμη, τι θέλετε ακριβώς, κύριε Καραγιάννη? Τι νοείτε να σας πούμε για το τραγούδι? Εμείς εδώ, κύριε Καραγιάννη, έχουμε μία εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να φτιάχνει βίντεο κλιπ. Για ποιο λόγο να το ακούσουμε το δικό σας? Αυτό εννοούσατε. Θέλετε δηλαδή να... Θέλετε να σας το κάνουμε βίντεο κλιπ. Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή θέλω να δω με ποιον σκηνοθέτη θα σας βάλω να συνεργαστείτε, έχετε αποφασίσει για το πώς θέλετε να είναι το βίντεο κλιπ ή θέλετε να σας κάνει μια αφηρημένη πρόταση ο παραγωγός δημιουργός μας? Γιατί εμείς, ξέρετε, έχουμε πολλούς που συνεργαζόμαστε. Εγώ δεν έχω σχέδι πώς θα είναι το βίντεο. Ωραία. Θέλετε δηλαδή, κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη, κύριε Καραγιάννη, αλλά πρέπει να πάρω πλήρη ιστορικό. Συγγνώμη. Αυτός ο Βήχας. Συγγνώμη, κύριε Καραγιάννη.
Θέλετε δηλαδή αυτό το τραγούδι να γίνει βίντεο κλιπ της εκπομπής σας? Θέλετε δηλαδή να γίνει το μοτίβο της εκπομπής σας? Ναι. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλετε να, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν θα παίζει η εκπομπή σας, αυτό θα παίζει όλο το τραγούδι αρχικά ή θέλετε να το σπάσουμε στην αρχή και το τέλος? Γιατί κάποιοι συνεργάτες μας έχουν δουλέψει με κάποιους σαν εσάς. Φαντάζομαι είσαστε, για να μιλάτε για δική σας εκπομπή, φαντάζομαι ότι είσαστε κάποιο τρομερό ταλέντο. Χαίρομαι που σας γνωρίζω γι' αυτό. Άρα λοιπόν... Δεν είχα την τύχη, θα μου τη γνωρίσετε εσείς αν χρειαστεί, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, οι ερωτήσεις που χρειάζομαι εγώ να απαντήσετε... Ένα, είπατε ότι είναι ολόκληρο το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ναι. Πόσα λεπτά είναι περίπου, κύριε Καραγιάννη, το τραγούδι? 4 λεπτά τραγούδι. 4 λεπτά, είναι μεγάλο. Κύριε Καραγιάννη, να ρωτήσω κάτι. Πώς το έχετε στο μυαλό σας? Θέλετε δηλαδή να ξεκινάει η εκπομπή και να παίζει 4 λεπτά το τραγούδι ή μήπως είναι... Όχι, να παίζει το λίμα και όλο το τραγούδι να παίζει στο τέλος. Δηλαδή, τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω. Θέλετε στην αρχή να είναι λίγο από την αρχή του, βίντεο, του τραγουδιού στο πώς ξεκινάει η εκπομπή και μετά θέλετε στο τέλος, στον αποχαιρετισμό του κοινού σας, να ακούγεται όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι δεν είναι, κατάλαβα καλά? Ναι, ναι. Ωραία. Έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι με ποιο συνεργάτη θα πρέπει. Γιατί ξέρετε, κάθε παραγωγός εδώ είναι εξειδικευμένη. Τώρα με έχετε βοηθήσει. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δείγμα της δουλειάς σας, κάποιες εκπομπές για να μπορέσει ο παραγωγός μας να τη δει και να δει, να σας κάνει μία πρόταση συνεργασίας? Είναι το ίντερνετ. Άμα βάζετε link και εικόνες, μπορείτε να δείτε την εκπομπή. Κύριε Καραγιάννη, υπάρχει στο YouTube, εννοείται? Εννοείται. Ωραία. Το σημειώνω μισό λεπτό, κύριε Καραγιάννη. Πώς το είπαμε, πώς το είπατε, «Η και κόρες»? «Η και κόρες», ναι, ναι. Κόρες, μάλιστα. Και θα βρούμε την εκπομπή με το όνομα Γιάννης Καραγιάννης, φαντάζομαι. Όχι, Σάββατο με το Γιάννη. Σάββατο με το Γιάννη. Ευτυχώς που μου δώσατε αυτή την πληροφορία, γιατί θα ήμουν, θα έτρεχα και δεν θα έφτανα. Ξέρετε, εγώ πρέπει να τα δώσω στον παραγωγό όλα έτοιμα, γιατί έτσι και δεν του τα πω, θα με στείλει πουθενά και δεν θέλω. Να σας πω, κύριε Καραγιάννη, θα ήθελα λίγο τώρα να μιλήσουμε και για το θέμα του κόστους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλη η τιμή αν σας κάνουμε μια... Απαιτείται, απαιτείται, είναι ένα θέμα που... Κύριε Καραγιάννη, αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν μπορεί ο παραγωγός μας να δουλέψει δωρεάν. Ακόμα και αν γίνει η συνεργασία, καταλαβαίνω. Έχουμε ένα minimum platform. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με να σας εξηγήσω. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού 2 ωρών με το συνεργάτη μας. Ναι. Αν τα βρείτε για το θέμα του βιντεοκλίπ, συνεχίζετε. Ναι. Αλλά ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν δεν τα βρείτε, το πρώτο ραντεβού για το χρόνο που θα τον απασχολήσετε αυτές τις 2 ώρες είναι 150 ευρώ. Και η τιμή αυτή είναι απολύτως φιλική για εσάς, γιατί μου είπατε ότι είσαστε ιντερνετικό. Εγώ 150 ευρώ δεν διέθετε, γιατί δεν το λέγω, είμαι σε ιντερνετικό χώρο και δεν διέθετε. Δεν άμα θέλετε, άμα μπορώ να συναντώ με το αφεντικό μου και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, κύριε Καραγιάννη. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι μπορώ να κατανοήσω και τώρα με την κρίση που βρισκόμαστε ότι τα οικονομικά είναι δύσκολα και δεν διαθέτουν τα χρήματα, αλλά... Αφού τα μόνα λεπτά που διαθέτω είναι 95 ευρώ.
Ωραία, κύριε Καραγιάννη, δώστε μου σας παρακαλώ λίγο χρόνο, γιατί μήπως είσαστε αμαία, γιατί, συγγνώμη, αμαία είμαστε, μάλιστα, για να το λέω αυτό, για να προσπαθήσω να κάνω με ένα διακανονισμό με τον παραγωγό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, έχουμε έναν παραγωγό ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες επί του θέματος, γιατί έχει αδερφό αμαία, αλλά μην νομίζετε ότι και αυτός δουλεύει τζάμπα. Απλώς θα σας κάνει την καλύτερη δυνατή. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία, μισό λεπτό κύριε Γαραγιάννη, να δω την ατζέντα του κυρίου Παπαδάκη, γιατί με τον κύριο Παπαδάκη θα συνεργαστείτε. Όχι, κύριε Καραγιάννη, τον Γιώργο Παπαδάκη, τον δημοσιογράφο. Θα συνεργαστείτε με έναν κριτικό, το Μανολιό τον Παπαδάκη. Είναι ο Μανολιός, ακριβώς έτσι. Ο Μανολιός ο Παπαδάκης, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος παραγωγός. Θα επικοινωνήσω μαζί του να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μπορείτε να μου πείτε ποιες ώρες σας εξυπηρετούν εσάς, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία του χρόνου. Τι ώρα θα θέλατε. Θα μπορούσατε δηλαδή να συναντηθείτε με τον κύριο Παπαδάκη αύριο τέτοια ώρα, γύρω στις 9.30. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Έχεις τον αυτός ο Παπαδάκης. Είναι, μα μας προσβάλλετε, κύριε Καραγιάννη. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε μια εταιρεία παραγωγής που έχει να κάνει με όλη την τεχνολογία και δεν θα είχαμε Zoom. Καλά, δεν το είπα να λέω. Μας προσβάλλετε, κύριε Καραγιάννη. Απλά θα είπα μια πολύ απλή ερώτηση. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, με φιλαράκια έχουμε γίνει. Πολύ συγχύζεστε, κύριε Καραγιάννη μου, μη μου συγχύζεστε. Κατάλαβα, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι, θέλετε να μιλήσετε με Zoom με τον κύριο Μανολιό? Ναι. Ναι. Θέλετε να μου πείτε, να μου δώσετε τι ώρα σας βολεύει, να πω στον κύριο Μανολιό εγώ να έρθει να τα πείτε. Τι ώρα σας βολεύει αύριο 9.30 ώρα το βράδυ? Ναι. Ωραία. Σημειώνω λοιπόν 9.30 ώρα το βράδυ. Καραγιάννης είπαμε, έτσι. Καραγιάννης. Ωραία. Να σας ρωτήσω, κύριε Καραγιάννη, θα μπορούσα να μιλήσω με την υπεύθυνη του καναλιού σας για να μου δώσει τις λεπτομέρειες του Zoom? Ευχαριστώ. Θέλετε να με πάρετε ξανά να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που λείπουνε? Πάτε με σε λίγο λεπτά. Θα φέρνω σε λίγο. Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτά. Τι χαρά είναι αυτή, ρε Καραγιάννη. Τι έγινε? Μέλετε με την εταιρεία που μου είπες, είναι μία κατάσταση. Για πες. Δηλαδή μπορεί να την περασίσει και το δικό μου κομμάτι, αλλά και το δικό σου. Για αρχίζει και έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Για συνέχισε, Γιάννη, για συνέχισε. Εγώ είπα, δεν έχω πολλά λεπτά, μου είπα 150 ευρώ και είπα άκυρο και μετά είπα ότι διαθέτω 95 ευρώ. Ωραίο παζάρι, Γιάννη, αυτό. Μπράβο, ωραίο παζάρι. Και μου λέει... Θα μιλήσω με τον. Μου είπε να μιλήσω με τον κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Μανούλιο. Θέλω να μιλήσω και με σένα όμως. Ωραία. Να την πάρω τηλέφωνο, Γιάννη, να συνεννοηθώ. Θέλεις? Εννοείται. Ωραία. Θέλω να την φέρεις από τον τόπο εδώ μέσα. Ωραία. Μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Σας τηλεφωνώ από την εταιρεία Ή και Κόρες. Ο συνεργάτης μας, ο κύριος Γιάννης Καραγιάννης, επικοινώνησε μαζί σας και μου είπε ότι θέλετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Μάλιστα. Τι ακριβώς πληροφορίες θέλετε? Τον αριθμό του Zoom, μάλιστα. Μπορείτε να σημειώσετε. Θέλετε να μου δώσετε καλύτερα για να μην έχουμε προβλήματα ένα email για να σας στείλω ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε? Μάλιστα.
Μάλιστα. Το δικό μας το email είναι ikekores@gmail.com. Μάλιστα. Ναι. ioiKORES@gmail.com. Μάλιστα. Ναι. Θα μου στείλετε ό,τι χρειάζεστε τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γιάννη, όλα καλά. Της έστειλα το email μας και θα μας στείλει, λέει, πληροφορίες. Γιάννη, το μικρόφωνο σου... Μου είπε για ραντεβού, λέει, θα μας στείλει ακριβείς πληροφορίες για ραντεβού αύριο στις 9.30. Θα τα καταφέρεις, Γιάννη, να είσαι εδώ? Θα τα καταφέρω. Ωραία, Αντράκη μου, ωραία. Ωραία, τέλεια. Μπράβο μας, σούπερ ομάδα, σούπερ. Ωραία, δεν τώρα ότι μας έστειλε το email. Κάνε ότι το έστειλε. Α, Γιάννη, μου έστειλε το email αυτή από την εταιρεία. Πάμε. Κάτσε να το διαβάσω ένα λεπτό. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Νταντή, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Μανολιός Παπαδάκης θα μπήκε στη σελίδα σας και εντυπωσιάστηκε με την εκπομπή του κυρίου Καραγιάννη. Έχει να προτείνει βελτιώσεις και εκείνο που του τόνισα είναι ότι λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης και του ότι είσαστε μια νεοσύστατη εταιρεία αμαία, δεν έχετε πολλά οικονομικά στοιχεία. Η απάντηση του κυρίου Μανολιού Παπαδάκη είναι ότι θα τα βρείτε μεταξύ σας. Θα είναι μαζί σας αύριο στις 9.30. Κάτσε ρε Γιάννη να αλλάξω σελίδα, γιατί είναι και πολλά. Έχει γράψει τα μπεράτσια και αυτή. Α, συνεχίζω. Η συνάντηση θα είναι αύριο στις 9.30 στο Zoom το οποίο μας αποστήλατε. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση. Μετατιμής. Μέσα μας θα μείνει μια εκπομπή ωραία με όμορφη παρέα. Σαν τα λουλούδια στου Γιάννη τα τραγούδια, η μέρα μεγαλώνει, το φως σας προσεντώνει.
είσαστε καλεσμένοι, φίλοι αγαπημένοι. Η εκπομπή θα αρχίσει, χαρά θα μας γεμίσει. Αυτή είναι η εκπομπή μου, Σαββατομέρα.